Στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκαν με μία λαμπρή τελετή τα εγγένεια της έκθεσης της εικαστικού Άννας Φιλίνη «Δράματα εξουσίας σε ιστορικά ποίηματα του Καβάφη», ενώ παράλληλα κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών του Διεθνού Συμποσίου για τον Καβάφη. Μέρος του φετινού Διεθνού Συμπόσιου για τον Κωνσταντίνο Καβάφη είναι αφιερωμένο στον Κωστή Μοσκόφ, τον ποιητή, τον ιστορικό, τον άνθρωπο που συνέβαλε στη λειτουργία της κατοικίας του Καβάφη ως μουσείο και που θέσπισε το λογοτεχνικό βραβείο Καβάφη. Ο ιστορικός και διευθυντής των Αρχείων Συγχρόνης Κοινωνικής Ιστορίας, κ. Κωστής Καρπόζηλος, αναφέρθηκε στον εκπρόσωπο της αριστερής διανόησης Κωστή Μοσκόφ και στην παράδοξη σκέψη του που αποτελεί τομή για την ελληνική ιστοριογραφία. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Ζουράρης αναφέρθηκε με τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τρόπο στη συμβολή του Μοσκόφ στην ελληνική ιστορία και λογοτεχνία. Ο Ουαχίντ Αλταουίλα, συγγραφέας και δημοσιογράφος, μίλησε για τον Κωστή Μοσκόφ και για όσα προσέφερε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και πως με το δικό του μοναδικό τρόπο μίησε τους Αιγύπτιους στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Ο Καβάφης, ο Ελίτης και ο Ρίτσος χρωστούν πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο που τους έβαλε μπροστά στα μάτια και στην ψυχή μας, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις ομοιότητες των δύο πόλεων που έζησε ο Κωστής Μοσκόφ, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξάνδρεια, αλλά και στα στοιχεία που συνδέουν τον Μοσκόφ με τον Καβάφη. Ο συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας αναφέρθηκε στην ομιλία του σε μία πιθανή ποιητική συνάντηση, αυτή του Αλεξανδρινού Καβάφη με τον Αλεξανδρινό Παλαδά, δύο ποιητές που έζησαν και έγραψαν στην Αλεξάνδρεια με διαφορά 15 αιώνων. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι για τον Καβάφη δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε ποτέ. Είναι οικουμενικός. Ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Γιάννης Παπαθεοδόρου, εξέτασε το ερμηνευτικό σχήμα γύρω από τον πολιτικό Καβάφη στον καιρό της μεταπολίτευσης, παρουσιάζοντας τεκμήρια από την αλληλογραφία δύο καβαφιστών, του Τσίρκα και του Σαβίδη. Η Ελένη Παπαργυρίου από το Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης αναφέρθηκε στην πρόσληψη του Καβάφη στη ζωγραφική και στη φωτογραφία, παρουσιάζοντας ζωγραφικές και φωτογραφικές ερμηνείες των ποιημάτων του Καβάφη από τον Γιάννη Τσαρούχη, τον Ντέβιτ Χόκνεϊ, τον Δημήτρη Γέρο και άλλους. Η διδάκτορ συγκριτικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου King's College London, κυρία Βασιλική Δημουλά, ανέλησε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό, τον χριστιανισμό και τη σάρκα στο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα κείμενα του ποιητή, όπως τη Σαλόμη, τον Κεσαρίωνα και άλλα.